Τι συνθήκε που διαμορφώνονται από το νέο νομοσχέδιο που καθορίζει το ροδιολεπτικό τοπίο συζήτησαν οι διοκτήτε των περιφερειακών σταθμών τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία και κάποιων βουλευτών από του νομού Καβάλα και Δράμα, καθώ και αυτοδιοικητικών όπω η Δήμαρχο Καβάλα, θέτοντα του βασικού άξονε διεκδίκηση εν ώψη τη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη με αρκετά σοβαρό υπόβαθρο αλλά και ευρύτερα ζητήματα. Ανάμεσα σε αυτά, η ανάγκη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των περιφερειακών καναλιών σε σχέση με τα πανελλαδικά, όπω συμβαίνει στον περιφερειακό τύπο σε σχέση με τον αθηναϊκό, η εφαρμογή του νόμου για τη διανομή του 30% τη κρατική διαφήμιση στα περιφερειακά ΜΜΕ, έψιλον, η εξαίρεση των τοπικών σταθμών από την επιβολή φόρου τηλεοπτική διαφήμιση, η μείωση του μηνιαίου ενοικίου της στην κατά 50% κάτι μάλιστα που φαίνεται να είναι και στις προθέσεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των καναλιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξειδίκευσαν μια σειρά αποζητήματα, όπως είναι να μην μπορούν να αλλάζουν οι περιφερειακοί χάρτες συχνοτήτων με απόφαση του εκάστοτε υπουργού παρά μόνο με νέο νόμο οι νομίμω λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί να λάβουν άδεια χωρί συμμετοχή στι δημοπρασίε υπό την προπόθεση συμμόρφωση στο νέο τηλεοπτικό νόμο, ω ελάχιστο καταβλημένο κεφάλαιο για τα περιφερειακά κανάλια να ισχύσουν οι ήδη υπάρχουσε διατάξει προσαρμοσμένε στου νέου χάρτε συχνοτήτων και εμβέλεια των περιφερειακών καναλιών, καθώς επίσης, το περιεχόμενο του εκπαιμπόμενου προγράμματος για τα περιφερειακά κανάλια θα πρέπει να μην περιλαμβάνει δεσμευτικά προβολή ελληνικών σειρών και εκπομπές θεάτρου όταν αυτά στις περισσότερες περιφέρειες δεν υπάρχουν ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων. Τέλος, το ελάχιστο απασχολούμενο προσωπικό των περιφερειακών καναλιών θα πρέπει να μειωθεί στα 10 άτομα, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν βιώσιμα και να χρειάζεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για τους περιφερειακούς παρόχους τηλεοπτικού προγράμματος, αλλά όχι και για τους ματόχους. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Αντωνιάδης ανέλαβε να προωθεί στη δέσμη προτάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο... Ενώ αντίστοιχες προθέσεις εξέφρασε η Δήμαρχος Καβάλλας Δήμητρα Τσανάκα, ενώ οι παριστάμενοι βουλευτές ενημέρωσαν για τις προθέσεις της κυβέρνησης και ενημερώθηκαν για την κατάσταση.